Και ανοίγω τώρα τη σελίδα σε κάτι που μοιάζει να είναι διαφορετικό, αλλά δέστε πώς θα φέρνει η ζωή τα πράγματα, γιατί όλα έχουν μία συνέχεια. Πώς κουμπώνει τελικά και με την επικαιρότητα που αφορά και την πατρίδα μας και τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, στο Ηράκλειο, το Σάββατο, 6 Απριλίου, παρουσιάζεται η τέταρτη εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου που τα σπάει κυριολεκτικά, από τις εκδόσεις Πεδίο, του Γιώργου Χαρβαλιά, γνωστού δημοσιογράφου, ερευνητή, στο παρελθόν διευθυντή εφημερίδων και συντάκτη σήμερα, συγγραφέα, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία Γιαβόλ, Έμα, Λίθη και Υποτέλεια. Έχει φτάσει στην τέταρτη έκδοση, γι' αυτό λέω τα σπάει, και μάλιστα έχει προσθεί και η τέταρτη έκδοση, διότι περιλαμβάνει το ελληνικό ολοκαύτωμα μαρτυρικούς τόπους, τα απόρριτα πρακτικά, τα ένοχα μυστικά της Siemens στην κατοχή, τον άγνωστο βανδαλισμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας από τους Γερμανούς, το πώς οι Ναζί ολιγάρχες ξανάχτισαν με τα πολεμικά τις αυτοκρατορίες τους, την εθνική αντίσταση και τους παραχαράκτερες ιστορίας. Τα λέω όλα αυτά γιατί ζούμε σε μια περίοδο αναθεώρησης των πάντων ιστορικών γεγονότων και συμβάντων. Α, θέλετε να απλώ? Ένα χρόνο μετά τα τέμπη ξαναγράφονται κατά πώς βολεύει κάποιους, για παράδειγμα. Θέλετε ένα μεγάλο? Μετά την ήττα σε αυτοδιοικητικές εκλογές του Ερντογάν, στην Ελλάδα πανηγυρίζουν κάποιοι τι ήθηκε ο Ερντογάν. Το είπα προηγουμένως. Με τον Ερντογάν έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Χαρβαλιάς θα είναι το Σάββατο σε μία εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Ανδρόγεο, και μαζί με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους να παρουσιάσουν πτυχές του βιβλίου, μεταξύ των οποίων επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Μανούσος Παραγιουδάκης, ο άλλοτε ευρωβουλευτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κύριος Μαριάς, ο Αριστομένης Σιγκελάκης, ο συγγραμματέας μιας μεγάλης ιστορίας διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και επανορθώσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους τους ακροάτες. Σαν ψέματα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό ακριβώς. Στις 6 Απριλίου που προγραμματίζονται και στην Αθήνα ακόμη διάφορες εκδηλώσεις, διότι η 6η Απριλίου είναι η ημέρα εισβολής των Γερμανών στην Ελλάδα, μετά το έπος το αλβανικό, έρχεται ο δεύτερος δυνάστης, γιατί η χώρα γνώρισε τριπλή κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία. Και εσείς επιλέγετε αυτή ακριβώς την ημερομηνία για να παρουσιάσετε την τέταρτη εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου σας στο Ηράκλειο. Ναι, σημαδιακή ημερομηνία, σημαδιακός και ο τόπος. Διότι ολόκληρη η Κρήτη υπέφερε και τη μαρτυρική περίοδο, το Ηράκλειο συγκεκριμένα, εκτελέστηκαν δεκάδες επιφανείς πολίτες σε μια μορφή αντιπίνων, όπου ο όρος είναι καταχρηστικός, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντίπεινα. Αντίπεινα εφευρίσκουν οι σύγχρονοι αναθεωρητές ιστορίας, οι οποίοι θέλουν να προσδώσουν μια σχέση αιτίου-αιτιατού στις γερμανικές ομότητες. Δεν υπάρχει όμως αυτή η σχέση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντίπεινα όταν έχουμε μαζική εξόντωση αμάχων, μαζική εξόντωση πληθυσμού, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Άρα πρακτικά για σας εδώ μιλάμε για εξολόθρευση, για ολοκαυτώματα. Τι ακριβώς έχει συμβεί από τους Γερμανούς στην Ελλάδα? Ναι, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο με επίγνωση της βαρύτητας. Δεν μιλάμε για ένα ολοκαύτωμα το οποίο οφείλεται σε ρατσιστικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για ένα τιμωρητικό ολοκαύτωμα με στόχο την κάμψη του αγωνιστικού φρονήματος του ελληνικού λαού. Δηλαδή οι Γερμανοί, αρχής γενομένης της Κρήτης, με το που πάτησαν το πόδι τους στην Κρήτη και είδαν τον κόσμο, τον απλό πληθυσμό, να αντιστέκεται, άρχισαν αμέσως τα λεγόμενα αντίπεινα. Δηλαδή τακτικές εκφοβισμού και κατατρομοκράτησης με εκτελέσεις αθώων πολιτών. Αυτό επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε δηλαδή για πολλά μικρά ολοκαυτώματα. Οι Γερμανοί θύμωσαν. Θύμωσαν γιατί ευνηδιάστηκαν, θα σας έλεγα, με το αγωνιστικό φρόνημα του ελληνικού λαού, το οποίο ξεκίνησε και διατρανώθηκε στην Κρήτη, αλλά
απλώθηκε μετά σε όλη την Ελλάδα. Έπρεπε κάποια στιγμή να καταστήλουν ακριβώς αυτή την αγωνιστική διάθεση. Μην ξεχνάμε ότι συνθηκολόγησε το 1943 η Ιταλία, οπότε οι γερμανικές δυνάμεις δεν επαρκούσαν για την αστυνόμευση ολόκληρη του ελληνικού εδάφους. Σε έναν τομέα, όπως σωστά είπατε, υπήρχαν οι Βούλγαροι, οι οποίοι και αυτοί έκαναν τρομακτικές αγριότητες. Οι Γερμανοί όμως στον υπόλοιπο τομέα που είχαν υπό τον ελεγχό τους, χρησιμοποίησαν δύο μεθόδους. Εφήβραν πρόθυμους Έλληνες δοσύλλογους, οι οποίοι στελέχωσαν τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, και από την άλλη πλευρά, όπου δεν έβρισκαν τέτοιου είδους πρόθυμους, εκτελούσαν τον απλό κόσμο σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσουν την αν θέλετε μαζική μετεγραφή απλών ανθρώπων στις τάξεις του ελληνικού αντάρτικου, είτε αυτό ήταν το ΕΑΜ, είτε αυτό ήταν ο ΕΔΕΣ ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Βεβαίως περισσότερα το Σάββατο στις 12.30 στην αίθουσα Ανδρόγειο. Όμως με αφορμή αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το βιβλίο έχει φτάσει στην τέταρτη έκδοση, τα σπάει θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο, με πολύ ενδιαφέρουσες προσθήκες. Δεν θα σταθώ στο ελληνικό ολοκαύτωμα και τους μαρτυρικούς τόπους που έχει πολύ Κρήτη μέσα. Θέλω να σταθώ στα επόμενα όμως, δηλαδή τα απόρριτα πρακτικά, τα ένοχα μυστικά της Siemens, όπως το τηλεφορείται στην κατοχή, τον άγνωστο βανδαλισμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας από τους Γερμανούς και κυρίως στο πώς οι Ναζί ολιγάρχες ξανάκτησαν με τα πολεμικά τις αυτοκρατορίες τους, διότι αν αντιλαμβάνομαι σωστά, αυτό που φέρνεται στο προσκήνιο πέρα από τα ντοκουμέντα της άγνωστης ελληνογερμανικής ιστορίας είναι αυτό που εξηγεί γιατί μετά τον πόλεμο μια χώρα καταστραμμένη από τους Γερμανούς κατά βάση, για να ορθοποδήσει και να παίρνει μπροστά, το έκανε με 15-20 χρόνια καθυστέρηση, και δεν είναι μόνο η πολυτέλεια του εμφυλίου, είναι ότι την κατάκλεψαν τη χώρα αυτή σε σχέση με άλλες χώρες και κανείς δεν τη στήριζε. Και μέσα σε αυτό αναγορεύεται τις σχέσεις τις διαχρονικές της Γερμανίας που έγιναν σχέσεις επιβολής με τμήμα του ελληνικού πολιτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Στην ουσία, στην τέταρτη έκδοση έχει γραφτεί ένα ακόμη μικρότερο μεγέθους βιβλίο. Ναι, τα πρακτικά της Siemens κατοχής, της ελληνικής Siemens ελληνικής ηλεκτροτεχνικής ΑΕ, έτσι λεγόταν, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι αδημοσίευτα. Βγαίνουν δηλαδή, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν πως αυτή η εταιρεία, η οποία εξυπηρέτησε τον εχθρό στη διάρκεια της κατοχής, αναμφισβήτητα, ενώ τέθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση υπό μεσεγγύηση ως εχθρική περιουσία, κατάφερε σιγά σιγά να ξεγλιστρήσει με μεθόδους πολιτικής διαπλοκής που είδαμε και στις μέρες μας, κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τον έλεγχο του κράτους, από τον έλεγχο της πολιτείας και να ξανασταθεί στα πόδια της. Τα περιστατικά αυτά που αναφέρετε επίσης έχουν ενδιαφέρον της κατοχικής Αθήνας, δηλαδή είναι πολύ λίγο γνωστό το γεγονός του βανδαλισμού της μεγάλης αίθουσας τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών την πρωτοχρονιά του 1942. Την ζητήσανε η Γερμανία από τον Πρίτανη, τον κύριο Μπαλή, εκείνη την περίοδο. Εκείνος με πολύ αξιοπρέπεια έπαιξε ένα παιχνίδι καθυστερήσεων, προσπάθησε να μην τη δώσει. Τελικά την έδωσε, αναγκάστηκε με το πιστόλι στο κρόταφο, δηλαδή ο άνθρωπος. Αυτοί κάνανε ένα μεγάλο πάρτι εκεί, φέρανε μουσικές, ποτά, δεν ξέρω τι, και μετά τα σπάσαν όλα, έσπασαν και τις πρωτομές των αγωνιστών του 21 που κοσμούσαν τους διαδρόμους και τις εισόδους. Και βεβαίως ο Μπαλής διαμαρτυρήθηκε με έναν πολύ έντονο τρόπο, αλλά υπήρχε καθεστώς κατοχής, δεν είχε κάποια έτσι, συνέπεια αυτή η διαμαρτύρια. Γίναν πολλά περιστατικά στην κατοχική Αθήνα. Ένας ηλικιωμένος ήρωας στρατηγός των Βαλκανικών πολέμων είχε τότε επιταχθεί η αθηναϊκή λέσχη από τους Γερμανούς. Αυτός λοιπόν ήταν ηλικιωμένος, δεν ήθελε να το δεχτεί και μια ωραία μέρα πήγε εκεί και έκανε την παράστασή του, ανέβηκε τα σκαλιά και είπε «Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ, φύγετε αμέσως, αυτό είναι δικό μας». Χωρίς πολλές έτσι διαδικασίες, βγήκε ένας φρουρός, πήγε να το σταματήσει, αλλά ένας αξιωματικός κατευθείαν έβγαλε το πιστόλι του και τον εκτέλεσε. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα είναι καλό καμιά φορά
να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι, για να καταλαβαίνουν τι πέρασε εκείνη την περίοδο και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα μια ολόκληρη γενιά προγόνων μας, κύριε Σαχίνη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Θα επιστρέψω ως εξής όμως. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, είναι μια ανοιχτή διαχρονικά υπόθεση, λέμε, οι επανορθώσεις. Θέτεται και έναν πύχη κατά τη γνώμη μου. Λέτε, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο είναι η πιο εμφανής, θα το πω έτσι, η απλούστερη συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Σήμερα όμως, κύριε Χαρβαλιά, 83 χρόνια μετά, όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ανεκπλήρωτα, δεν τα συζητάμε, κάνουμε πορίσματα στη Βουλή, κάνουμε και κάποιες νόταμ και τέλος. Τα θέματα παραπέμπονται διαρκώς και διαρκώς, σαν να το πολιτικό σύστημα να φοβάται να τα ακουμπήσει το θέμα. Όχι, σίγουρα φοβάται να τα ακουμπήσει, δεν θέλει να τα ακουμπήσει. Το βιβλίο, όπως είπατε, δίνει μεγάλη έμφαση στη μεγάλη ληστεία η οποία συνέβη την περίοδο της κατοχής. Οι Γερμανοί, πρέπει να ξέρουμε ότι εκτός από όλα τα άλλα, τις ομότητες, το λοιμό, σήκωσαν κατά κυριολεξία το ταμείο και εξανάγκασαν τις κατοχικές, τις δοσιλογικές κυβερνήσεις να τυπώνουν μανιωδώς δραχμές, γεγονός που είχε σαν συνέπεια τον πληθωρισμό και την ολική καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Το κατοχικό ή αναγκαστικό δάνειο, ναι, είναι η πιο ζωντανή, αν θέλετε, με την έννοια ότι δεν είναι απλώς επανορθωτική υποχρέωση, είναι συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας, οπότε είναι νομικά μαχητή. Τώρα, το γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις υπεκφεύγουν και δεν θέλουν, ενώ είναι υποχρεωμένες από τον Απρίλιο του 2019, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής, κύριε Σαχίνη. Την είχε ψηφίσει ακόμη και η Χρυσή Αυγή για να διεκδικηθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Και σήμερα υπεκφεύγουμε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Στόλτς, είπε: εντάξει, υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα, αλλά δεν επηρεάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ο κύριος Σκέρτσος είπε ότι αυτά είναι ντεμοντέ, περασμένα, ξεχασμένα, πάμε μπροστά. Τώρα, τι να σας πω, αν έχουμε την πολυτέλεια να χαρίζουμε και χρήματα στους Γερμανούς, αυτό για μένα δεν είναι τόσο κατανοητό. Επειδή μιλήσατε για την ανάγκη νέες γενιές και έχετε δίκιο, γιατί είμαστε σε μια περίοδο αναθεώρησης των πάντων, είπα από τα απλά, ένα χρόνο μετά τα τέμπη, προσπαθούμε να τα ξαναγράψουμε. Πόσο μάλλον όταν τα επίσημα ευρωπαϊκά φόρα με οδηγίες και ψηφίσματα παίρνουν την απόφαση να ξαναγραφτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή ιστορία, όπου βρε αδερφέ, να τα στρογγυλέψουμε και λίγο, γιατί πρέπει να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, δηλαδή λύθη. Και εσείς ακριβώς με αυτό το βιβλίο, ακριβώς αυτό απαντάτε, για την ανάγκη η λύθη να έρθει στο προσκήνιο, γιατί χωρίς γνώση η λύθη σημαίνει τέλος στη μνήμη επί της ουσίας. Το ερώτημα είναι, αφού η Ελλάδα και η Γερμανία ιστορικά, και το ξέρουν οι περισσότεροι, δεν είχαν ποτέ συγκλίνουσες τροχές. Δηλαδή και μόνο από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αν ρίξει κάποιος μια ματιά, για λόγους συμφερόντων αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται στις μέρες μας να είμαστε ο πιο πιστός μαθητής τους? Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν υπήρχαν ποτέ συγκλίνουσες πορείες από την εποχή του Κάιζερ Γουλιέλφων και Εντέρφεν, για να μην σου πω από την εποχή του Όθωνα. Εν τούτης πάντα υπήρχε οικονομική εξάρτηση και αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Είμαστε οικονομικά εξαρτημένοι. Μόνο το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών, δηλαδή, κανείς θα καταλάβει ότι οι γερμανικές εξαγωγές είναι πολλαπλάσιες από τις γερμανικές εισαγωγές βιομηχανικών και άλλων προϊόντων στην Ελλάδα, είναι πολλαπλάσιες από ό,τι εμείς εξάγουμε προς τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό, μαζί με τα μνημόνια φυσικά, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς φυσικής εξάρτησης. Οι Γερμανοί ελέγχουν τα αεροδρόμια, οι Γερμανοί ελέγχουν τις τηλεπικοινωνίες και πάει λέγοντας. Συνεπώς, θα έλεγα ότι αυτό το η σχέση δεν είναι σχέση μιας απλής πατρονίας, είναι μια σχέση ισχυρότατης οικονομικής εξάρτησης από την οποία η Ελλάδα δυσκολεύεται να ξεφύγει. Δυσκολεύεται τόσο πολύ που ο Σέρβος Πρόεδρος, και αναφέρομαι τώρα και έρχομαι στην επικαιρότητα, που ο Σέρβος Πρόεδρος σε ένα διάγγελμα μας περιλαμβάνει μαζί με την Ελληνίδα άλλοτε Υπουργό Εξωτερικών ότι εκτελούμε εντολές στο κοσυφοπαίδιο για λογαριασμό τρίτων, φέρνοντας τούμπα την κατάσταση και βάζοντάς τη στο Συμβούλιο της Ευρώπης το κοσυφοπαίδιο ουσιαστικά με τη στάση μας. Διότι ποιος είναι αυτός που τηλεφώνησε κατά τον κύριο, αν τηλεφώνησε κατά τον πρόεδρο της Σερβίας? Εσείς υπογράφετε ρεπορτάζ στη Δημοκρατία, κύριε Χαρβαλιά, μαζί με τον κύριο Παύλο. Τι έχει συμβεί εδώ? Ναι.
Προσέξτε κύριε Σαχίνη, εγώ ήμουν στο Βελιγράδι την περασμένη εβδομάδα και είχα κάποιες συζητήσεις με διπλωματικούς κύκλους, με διπλωμάτες, ο οποίος γνωρίζω χρόνια, Σέρβος. Είναι εδραία πεποίθηση των Σέρβων ότι αυτή τη φορά το βρώμικο παιχνίδι δεν το έπαιξαν οι Αμερικανοί, το έπαιξαν οι Γερμανοί. Αντιθέτως, στο συγκεκριμένο θέμα, οι Αμερικανοί έχουν μια πιο ελαστική, αν θέλετε, στάση έναντι της Σερβίας στο Κωσυφοπέδιο, όπως αυτή εκφράζεται με τον επιτετραμένο, τον αρμόδιο υφυπουργό εξωτερικών για βαλκανικά θέματα, τον κύριο Σκομπάρ. Ενώ οι Γερμανοί έχουν μια φοβερή βιασύνη, την ίδια βιασύνη που είχαν για τα Σκόπια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έχουν την βιασύνη ενσωμάτωσης των λεγόμενων Δυτικών Βαλκανίων. Θα σας έλεγα επιπρόσθετα ότι έχουν και μία τάση να πάρουν ενός είδους ρεβάνς για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο από τους Ρώσους, αλλά και από τους Σέρβους, οι οποίοι τους είχαν προξενήσει τρομακτικές απώλειες με το Αντάρκτικο. Έχουν μία αντισερβική στάση. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς εννοούσε ως τηλεφωνικό υποβολέα κάποιον Γερμανό. Είτε... Αν θέλετε, αυτό είναι μια προσωπική έτσι, εκτίμηση, ένα guess που θα λέγαμε στα αγγλικά. Είτε υπονοεί τον συνάδελφο της κυρίας Μπακογιάννη στην κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Κνουτ Άμπραχαμ, ο οποίος ήταν εξ αρχής φανατικός τασότης εισόδου του Κωσυφοπεδίου και πολύ φίλο Αλβανός, είτε εννοεί έναν άλλο γνώριμο σε εμάς, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Σοσιαλδημοκράτης, ο Μίκαελ Ροτ, ο οποίος ήταν ένας φανατικότατος υπέρμαχος της συνθήκης των Πρεσπών, την οποία και χαιρέτιζε σε κάθε ευκαιρία. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι εξυπονοείται από πλευρά Σερβίας γερμανικός δάκτυλος, όχι αμερικανικός. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, ποιο είναι το πρόσωπο και ποιο ήταν ο υποβολέας, και αν υπήρξε υποβολέας κλπ. Αυτό θα μου επιτρέψετε να μην το έχω ξεκάθαρο, αλλά αυτό το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει δημοσιογραφικά και φαντάζομαι και εσάς είναι ότι 72 ώρες μετά σχεδόν βγαίνει ένας ηγέτης, δηλαδή μιας γειτονικής χώρας, ο οποίος κατακεραυνώνει την Ελληνίδα πρώην Υπουργό Εξωτερικών, αδελφή του Πρωθυπουργού. Και δεν υπάρχει καμία αντίδραση, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την ίδια. Ασχολούμαστε με το αν κέρδισε ο Ιμάμογλου. Αυτά για μένα είναι αδιανόητα πράγματα, κύριε Σαχίνε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ακόμη χειρότερο, κύριε Χαρβαλιά, γιατί έχω υπόψη μου, εσείς γράφετε εκτεταμένος και δεν το αφήσατε το θέμα. Απάντηση δεν έχει δοθεί. Βλέπω εδώ ότι έρχεται ο καλός συνάδελφος από τις ΗΠΑ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, με δικό του άρθρο και λέει ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πέρα από όλα αυτά, η θέση της κυρίας Μπακογιάννη είναι εξόχως προβληματική, αφού η περίπτωση του Κωσόβου δίνει ερίσματα και στην Τουρκία για τον τρόπο που μπορεί να χειριστεί την παράνομη κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπου κατά τα άλλα εμείς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως Κύπρο. Καταλάβατε? Προσέξτε, η ιστορία δεν είναι καινούργια. Ξεκίνησε πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η Ελλάδα απήχε στην πρώτη ψηφοφορία για ένταξη του Κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στις ελληνοσερβικές σχέσεις και ακυρώθηκε η επίσκεψη της Πρωθυπουργού, της Άννας Μρνάμπιτς, στο Φόρουμ των Δελφών, με αυτήν ακριβώς την αφορμή. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει υπέδαφος από τότε. Η Κύπρος αντιθέτως τότε είχε καταψηφίσει. Μάλιστα. Γιατί η Κύπρος συνδέει ακριβώς πιθανή αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου, παρότι δεν είναι ίδιο το ζήτημα, γιατί στην Κύπρο έχουμε εισβολή κατοχή, έτσι να εξηγούμε μετά επ' αυτού. Η Κύπρος νομίζω ότι βάσιμα φοβάται πως τυχόν αναγνώριση ενός τέτοιου υβριδικού πράγματος, ενός ναρκοκράτους τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στην ουσία μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου και να προετοιμάσει το έδαφος για μια αναγνώριση των κατεχόμενων. Εγώ θα σας έλεγα όμως ότι η κίνηση κύριε Μπακογιάννη είναι λανθασμένη από πολλές πλευρές. Πρώτον, διότι διαταράσσει μια ιστορική παραδοσιακή σχέση με μια χώρα στα Βαλκάνια με την οποία, για να το πω έτσι λαϊκά, δεν έχουμε ποτέ ακουμπιστεί. Δηλαδή, πάντα βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά
πάντα αλληλοεξυπηρετηθήκαμε. Τώρα το να λέει κάποιος ότι αναγνώρισαν οι Σέρβοι, ναι, το 1996, αφού προηγήθηκαν οι Βούλγαροι και άλλοι κλπ. Ναι, αναγνώρισαν και αυτά. Αυτό δεν αποτελεί κριτήριο. Με την Σερβία έχουμε μια στέρεη, σταθερή, φιλική σχέση, όπως περίπου αυτή που είχαμε με τους Ρώσους και η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Από αυτή λοιπόν την πλευρά είναι λανθασμένη κίνηση. Είναι επίσης λανθασμένη, διότι μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις όπως αυτές που φοβούνται οι Κύπροι. Και αντιδράσει και, αν θέλετε, εκδικητικού χαρακτήρα. Δηλαδή, μου το έκανε εσύ αυτό, τότε σου αναγνωρίζει εγώ τα κατεχόμενα. Έχουμε κάποιο λόγο να είμαστε επισπεύδοντες σε αυτού του είδους την ένταξη ενός κράτους, το οποίο δεν είναι κράτος, είναι ένα υβριδικό μόρφωμα, κύριε Σαχίνη. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί αυτό πράγμα να μπαίνει σε ευρωπαϊκές δομές. Έλεος. Εσείς έχετε δίκιο. Και πολλοί που τα γράφουν έχουν δίκιο. Και είναι και ο απότοκος διάλυσης της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας όλα αυτά, αλλά και το παιχνίδι που γίνεται από κάποιους να εξάψουν αλβανικούς μεγαλοειδεατισμούς. Και αυτό δεν αφορά τους Αλβανούς πολίτες, αφορά τα συστήματα. Αλλά κοιτάξτε εδώ, κύριε Χαρβαλιά μου, έχετε δίκιο. Δεν θα έπρεπε κάποιοι να τοποθετηθούν, μου γράφουν εδώ. Κύριε Χαρβαλιά, το ότι ο άλλοτε πρωθυπουργός Τσίπρας που ήταν στην ίδια επιτροπή ψήφισε παρόν, λέει κάτι για σας? Ναι, για μένα δεν είναι απολύτως ικανοποιητικό, ωστόσο συνιστά μία διαφοροποίηση οπωσδήποτε από τη θέση, από την εισήγηση αυτή, την κακή εισήγηση της κ. Παπαδόπουλου. Είναι κακή με την έννοια ότι αποκοίμησε τους Σέρβους, λέγοντάς τους θα προτάξει τρία προαπαιτούμενα και στην ουσία από τα τρία προέταξε μισό, δηλαδή μια επιστροφή, ξέρω, 24 στρεμμάτων ενός μετοχίου σε ένα μοναστήρι, το Βυσόκι Ντετζάνι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πολύ περισσότερα προαπαιτούμενα, να μην κουράζουμε τώρα τους ακροατές, τα οποία η κυρία Μπακογιάννη ξέχασε την πορεία. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, ψήφισε παρόν, είπε δεν είναι απόλυτα. Εμένα αυτό, εντάξει, είναι μια μεσοβέζικη, αν θέλετε, προσέγγιση. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Το ότι δεν απαντάνε επισήμως η κυβέρνηση, η ίδια, αλλά και επισήμως, να το πω απ' την άλλη, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί άλλων τυρβάζουν, σας λέει κάτι? Τι να μου πει. Μου λέει το σημερινό χάλι της δημόσιας ζωής και ταυτόχρονα και το χάλι και στα μέσα ενημέρωσης, διότι αν εξαιρέσει κανείς την δημοκρατία και το μεγάλο και το αριστερό site, το e-ειδήσεις του Θανάση Τσεκούρα και τον Ιγνατίου, νομίζω αυτό άντε να παίξει σε 2-3 άλλα μέσα. Και είναι σοβαρότατη είδηση, εκτός και αν έχουμε χάσει τον κανόνα αξιολόγηση, πώς να σου πω. Δεν τον έχουμε χάσει, κύριε Χαρβαλιά. Εδώ ένα χρόνο μετά προσπαθούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία των Ντεμπών. Τι καταλαβαίνετε? Εγώ καταλαβαίνω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι επίμονοι ενοχλητικοί εντός εισαγωγικών συγγενείς με προεξάρχουσα την κυρία Καρυφιανό, το θέμα θα είχε πάει ήδη στις καλένδες. Και πρόκειται για έσχος, διότι εδώ υπάρχει μια ασυφανής συγκάλυψη, τουλάχιστον σε τρία μέτωπα. Πρώτον, το λεγόμενο μπάζωμα, το οποίο ομολόγησε ο ίδιος, δεν ξέρω τι λέει ο Φλωρίδης, το ομολόγησε ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, απλώς είπε ότι έγινε από την πλευρά, ξέρετε, της επιβατικής αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής. Μετά το άλλο θέμα, το οποίο συγκαλύφθηκε κατά αισχρό τρόπο και βγάζανε γραφικό το Βελόπουλο, ο οποίος το έχει σηκώσει. Το φορτίο και η προέλευσή του της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και βέβαια υπάρχει το τρίτο θέμα της μονταζιέρας, το οποίο παραπέμπει σε τριτοκοσμικές καθεστωτικές μεθοδεύσεις. Άρα, κύριε Χαρβαλιά, και επαναλαμβάνω ότι το Σάββατο θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε στο Ηράκλειο. Το ερώτημα είναι, είμαστε στην εποχή της αναθεώρησης των πάντων? Έτσι είναι αν έτσι νομίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι αν δεν είναι επίσημο αφήγημα? Ναι, νομίζω οι δύο τελευταίες λέξεις είναι το κλειδί. Το αφήγημα πρέπει να είναι επίσημο για να είναι δημοσιεύσιμο. Αλλιώς δεν είναι δημοσιεύσιμο, δεν το βλέπει κανείς, άντε να το δουν αυτοί που ασχολούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλα αυτά, αυτή η ομερτά ή εν πάση τόση αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης έσπασε στα Τέμπη και ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε αυτούς τους συγγενείς και σε αυτή την ηρωική γυναίκα. Γιώργος Χαρβαλιάς, θα τα ξαναπούμε μαζί του την Παρασκευή. Φιλοδοξούμε να τον στριμώξουμε στο στούντιο για να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε.
Το Σάββατο 12.30 στην Δημοτική Αίθουσα Ανδρόγειο η παρουσίαση της τέταρτης πια έκδοσης ενός βιβλίου που νομίζω ότι είναι βεβαίως φωκαρισμένο σε ελληνογερμανικές σχέσεις και την ελληνογερμανική ιστορία, αλλά ανοίγει πολύ ευρύτερα ζητήματα για τον τρόπο και τη λειτουργία της πατρίδας μας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, αστάθειας και διαρκών αλλαγών. Κύριε Χαρβαλιά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ και εγώ.